Έχουμε τη Mark, 49,5-54,5 προηγείται και εδώ το όχι, με δεύτερο το ναι, 45,5 μέχρι 50,5. Mm-hmm. Και έχουμε και για το Star, MRB, 49,54 το όχι, προηγείται και στην MRB και στο Star, 46,51 το ναι. Για την MRB και για το Γιάννη. Και για το Star. 1-3% έτσι. Mm-hmm. Ναι, τα στοιχεία, οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή από τους ιδιωτικούς σταθμούς δίνουν ένα προβάδισμα όλοι και οι τέσσερις μετρήσεις στο όχι. Το προβάδισμα είναι από μικρότερο έως μεγαλύτερο, δηλαδή από 2-3 μονάδες, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι αφενός είναι συγκλίνων, δηλαδή υπάρχει ένα προβάδισμα, θεωρητικά υπάρχει ένα προβάδισμα του όχι. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια πώς θα διαμορφωθεί στην πραγματικότητα το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο δεν είναι, ακόμα και με αυτές τις ενδείξεις βλέπουμε ότι δεν είναι μια πολύ διακριτή και πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η διαφορά της GPO για παράδειγμα 49,5 με 53,5 είναι 4% το margin. Ναι, δίνουν μεγάλα διαστήματα περιθώρια ασφάλματος. Είναι ικανό όταν φτάσουμε στο 10% αυτό που είχε υποθεί εξ αρχής, μόλις έχουμε το 10% και αν η διαφορά είναι αυτή κοντά στις 4 μονάδες, 3 με 4 μονάδες. Εξαρτάται πάντα εάν το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό και εξαρτάται αν η διαφορά είναι μεγάλη ή οριακή. Εάν η διαφορά είναι μια διακριτή διαφορά, ενδεχομένως με μικρότερα και με λιγότερα ποσοστά μπορεί να έχεις μια ασφαλή εκτίμηση. Αλλά είναι άλλο πράγμα τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα και άλλο φυσικά οι προβλέψεις, οι τηλεφωνικές ή τα exit poll. Νομίζω ότι έχουμε μια ένδειξη, μάλλον δύο ενδείξεις, όχι αποδείξεις. Το πρώτο συγκλίνουν όλοι ότι προηγείται το όχι. Το δεύτερο είναι ότι η διαφορά είναι μικρή, όχι μεγάλη ούτε τεράστια. Επομένως, αυτά μπορούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, κύριε Μαυρή, το στατιστικό λάθος ποιο είναι? Δεν έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή από αυτά που βλέπουμε τα μεγέθη του δείγματος. Πάντως, οι τηλεφωνικές έρευνες δεν μπορεί να έχουν τα μεγάλα δείγματα που έχουν συνήθως τα exit poll, τα οποία φτάνουν και τις 6.000. Επομένως, το στατιστικό σφάλμα μπορεί να είναι και 1%, σύμπλην 1%. Συνήθως, οι τηλεφωνικές έρευνες είναι ασφαλώς μεγαλύτερα και γι' αυτό εξάλλου βλέπουμε ότι και οι εταιρείες δίνουν μεγαλύτερα διαστήματα. Είναι πιο δύσκολο δύσκολο να υπολογιστεί έτσι. Άρα, αυτά μπορούν να αλλάξουν αρδίν. Να αναστραφούν ενδεχομένως ή σου φαίνεται? Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Έχουμε μία ένδειξη και θα έλεγα ότι και σε σχέση με τις... δεν είναι σαφής αυτή η εικόνα τουλάχιστον σε σχέση με τις προεκλογικές έρευνες όπου και εκεί δεν υπήρχε σύγκληση. Άλλες δημοσκοπήσεις δίνανε το όχι μπροστά στις λίγες προεκλογικές που γίνανε. Επομένως είναι αρκετά ασαφή τα πράγματα. Ξαναλέω, έχουμε δύο ενδείξεις. Συγκλίνουν και οι τέσσερις τηλεφωνικές μετρήσεις ότι προηγείται το όχι. Και δεύτερον, ότι η διαφορά δεν είναι μεγάλη διακριτή και βέβαια. Επομένως, καλύπτεται, υπάρχει overlapping, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στα πλαίσια του στατιστικού σφάλματος. Είμαστε σίγουροι, σίγουροι ότι... Σίγουροι, στο μέτρο που ακόμα κάνουμε το προβλέψεις, αυτά που βλέπουμε, ότι προηγείται, ότι το όχι έχει κλειδώσει. Όχι βεβαίως, όχι βεβαίως. Όχι, θέλω να... Ναι. Το αντίθετο θα έλεγα. Οι διαφορές τώρα να επισημάνουμε ότι για την GPO στο Mega είναι 3 μονάδες από ό,τι βλέπω. Είναι στις 7 μονάδες η μέτρων ανάλυση για τον αντένα, σωστά, 49-46. Ναι, ο μέσος όρος, αυτό είναι. Mm-hmm. Ο μέσος όρος είναι 3% κάτω. 3. Έτσι. Είναι. Ένα 3 είναι. 3 είναι πάνω κάτω σε... Όλες αυτές οι μετρήσεις... Γιάννη, από την εμπειρία. Βέβαια, ο Αντένα δίνει. Ο Αντένα δίνει 7 μονάδες. Ναι. Χωρίς. Ο μόνος που δίνει χωρίς αναγωγή. Δίνει και 1%. Δεν το ξέρω από αυτή τη θέση που βρισκόμαστε. Δεν έχουμε εικόνα πλήρη της έρευνας. Πάντως, προφανώς υπάρχει και υπολείπεται του 100%. Με την ίδια μέθοδο μετρήσεων όλα. Αυτά που βλέπουμε. Αυτό θα γιατί πρέπει να μας το... ότι όλα... θα πρέπει να μας το πει κάποιος που παρακολουθεί τους ιδιωτικούς σταθμούς. Όλα είναι στο 3, η διαφορά είναι στο 3. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει καμιά απόκληση, ούτε είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάζει δεκαδικά εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Με τέτοια επισφάλεια. Προφανώς και δεν υπάρχει μια στρογγυλοποίηση σε επίπεδο μονάδας ή μισής μονάδας. Ξαναλέω, είναι δημοψήφισμα, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι μια εκλογική
αναμέτρηση που δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται το εκλογικό σώμα, δεν έχουμε προηγούμενη συμπεριφορά. Είναι πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα μετά το 1974, επομένως έχει μια επισφάλεια αυτό και μόνο το γεγονός. Δεύτερο, δεν έχουμε επαρκή αριθμό προεκλογικών ερευνών για να ξέρουμε αν είχε διαμορφωθεί κάποια τάση. Επίσης, οι προεκλογικές έρευνες που εγώ έχω υπόψη μου, οι δημοσιοποιημένες, δεν συγκλίνανε στο αποτέλεσμα και γι' αυτό είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί. Είναι ένα τοπίο πολύ ρευστό. Κρατάω μόνο ότι αυτή τη στιγμή τέσσερις μετρήσεις δίνουν το όχι να προηγείται. Για τη διαφορά δεν μπορεί να είμαστε ακόμα σίγουροι. Μάλιστα. Και ένα άλλο ερώτημα. Το ερώτημα είναι εν και μόνον, ναι ή όχι.